Κυριακή, τρίτη νηστιών αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι γνωστή σε όλους μας Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Και είναι αφιερωμένη αυτή λοιπόν η Κυριακή στην προσκύνηση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού μας. Καθώς λοιπόν βρισκόμαστε στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας προβάλλει στους ιερούς ναούς μας το Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας και μας καλεί να Τον προσκυνήσουμε με δέος, να Τον προσκυνήσουμε με πίστη και να πάρουμε αρκετή χάρη και δύναμη για τον πνευματικό αγώνα που διεξάγουμε την περίοδο αυτή της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Λίγες εβδομάδες πριν από το πάθος, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος κάλεσε τους, τους μαθητές του και τα πλήθη του λαού για να τους πει λόγια βαρισίματα για τη ζωή τους και τη ζωή όλων μας. Όποιος θέλει, είπε, να με ακολουθήσει και να γίνει μαθητής μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμα ακόμα και τον θάνατο το σταυρικό και τότε ας με ακολουθεί. Τι σημαίνει όμως αδελφοί μου «Απαρνούμε τον εαυτό μου» σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα λοιπόν ότι νεκρώνω τον παλαιό εαυτό που κρύβω μέσα μου, τον διαγράφω από τη ζωή μου και όπως λένε τα νέα παιδιά αυτή την περίοδο, την περίοδο των υπολογιστών, πατάμε έναν «delete». Πάβω να υπάρχω για αυτόν. Αρνούμε δηλαδή να και νεκρώνω τα θελήματα, τις επιθυμίες και τις ροπές του παλαιού ανθρώπου ακόμα και αν τον δω να επαναστατεί, να αντιδρά, να επιζητεί με μανία και επιμονή κάθε τι εγώ δεν υποκύπτω, δεν του δίνω σημασία. Έχω αρνηθεί λοιπόν όχι μόνο κάτι από τον εαυτό μου, αλλά όλο τον παλαιό εαυτό μου. Αρνούμε λοιπόν τον παλαιό εαυτό μου σημαίνει ταυτόχρονα ότι υποτάσσομαι στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ακολουθώ τον Κύριο όπου με οδηγεί και υπομένω όλες τις θλίψεις που επιτρέπει στη ζωή μου για τον εξαγιασμό μου. Μέχρι του σημείου να περιφρονώ ακόμα ακόμα αδελφοί μου και τον θάνατο. Διότι αυτό σημαίνει να σηκώνω διαρκώς το σταυρό των θλίψεων και της θυσίας. Όπως λοιπόν κάθε κατάδικος σήκωνε ως μελοθάνατος το σταυρό του, έτσι και εγώ πρέπει να σηκώνω τον δικό μου σταυρό, περιμένοντας το μαρτύριο, αδελφοί μου. Με την απόφαση να είμαι έτοιμος σε κάθε στιγμή, αργά ή γρήγορα, να πεθάνω αν μου ζητήσει ο Κύριος. Και να προχωρώ με τέτοια διάθεση, όχι για λίγο, αλλά σε όλου μου τη ζωή. Να σηκώνω λοιπόν το σταυρό των θλίψεων, όχι αναγκαστικά, επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, αλλά αδελφοί μου, να σηκώνω με χαρά και ελπίδα, με τη συνέστηση ότι ο δρόμος της υποταγής στο θέλημα του Θεού, τον οποίο βαδίζω σηκώνοντα το σταυρό των θλίψεων, είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία μου, δηλαδή στον παράδεισο. Όλη η ζωή του Κυρίου άλλωστε ήταν μια διαρκής αυταπάρνηση αδελφοί μου, μια διαρκής προσφορά και θυσία που κορυφώθηκε και ολοκληρώθηκε τολμώ να στη σταυρική θυσία του και επειδή αυτός πρώτος εφάρμασε την τέλεια αυταπάρνηση ζητά λοιπόν και τώρα από εμάς να ακολουθήσουμε ολόψυχα το παράδειγμά του. Ο κύριος αδελφή μου συνέχισε τη διδασκαλία του λέγοντας «Όποιος θέλει να σώσει την επίγεια ζωή του θα χάσει την αιώνια». Όποιος όμως θυσιάσει τη ζωή του για εμένα και το Ευαγγέλιο μου, αυτός λοιπόν θα σώσει την ψυχή του. Διότι, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Και τι μπορεί να δώσει ως αντάλλαγμα για, την, για να την εξαγοράσει αδελφοί μου. Όποιος ντραπεί εμένα και τους λόγους μου επειδή φοβάται τους κλεβασμούς των ανθρώπων, της αποστατημένης και αμαρτωλής αυτής γενιάς, αυτός λοιπόν θα τον, αυτόν λοιπόν θα αποκηρύξω και εγώ, όταν θα έλθω μέσα στη θεϊκή δόξα μου μαζί με τους Αγίους Αγγέλους μου. Και είπε ο Κύριος, επισφράγισε τους λόγους του λέγοντας, «Πολλοί από εσά πριν πεθάνουν, θα δουν να θεμελιώνεται με δύναμη ακαταγόνιστη η Βασιλεία του Θεού στη γη, δηλαδή αδελφή μου η Εκκλησία μου. Σε όλη αυτή τη διδασκαλία του ο Κύριος τονίζει την αξία της ψυχής μας και τι λέει. Πόσο αξίζει η ψυχή μας, ανυπολόγιστα αδελφή μου, δεν συγκρίνεται με όλα τα αγαθά του κόσμου αυτού. Έχει ασυγκρίτως ανώτερη αξία από όλα τα πλούτη, τις τιμές και τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Γι' αυτήν λοιπόν ο Θεός έγινε άνθρωπος, γι' αυτήν έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό και μας εξαγόρασε με το τίμιο αίμα του. Θα το ακούσουμε σε λίγες ημέρες τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Και εμεί αδελφοί μου περιφρονήσαμε το πολυτιμότερο αυτό λίτρο που έδωσε ο Χριστός για την ψυχή μας. Η καταστροφή μας θα είναι αναπανόρθωτη. Διότι όταν εμείς αμαρτάνουμε συστηματικά και ασύστολα, κινδυνεύουμε αδελφοί μου να χάσουμε την ψυχή μας για πάντα στην αιώνια κόλεση. Εκεί λοιπόν η ψυχή θα χωριστεί αιωνίως από τον Θεό, τη χάρη Του και την αγάπη Του και θα βυθιστεί στο αιώνιο σκοτάδι. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι το χειρότερο κακό που μπορούμε να πάθουμε οι άνθρωποι είναι το να χάσουμε την ψυχή μας. Και αν χάσουμε την ψυχή μας, χάσαμε τον Θεό αδελφοί μου, χάσαμε τον εαυτό μας, χάσαμε τολμούν από τα πάντα. Και αυτή η απώλεια είναι αμετάκλητη αδελφοί μου. Μήπως έχουμε κι άλλη ψυχή ώστε να δώσουμε μία στον σατανά και μία στον Θεό ή να δώσουμε τη μία αντάλλαγμα για την απώλεια της άλλης. Τα χρήματα αδελφοί μου και τα κτήματα και τα οικόπεδα και τα σπίτια Μπορούμε να τα ανταλλάξουμε όποτε θέλουμε, την ψυχή όμως ποτέ μας. Και δεν είναι δύσκολο να τη χάσουμε αδελφοί μου. Σε αυτή τη ζωή φοβερός πόλεμος διεξάγεται. Με οι δαίμονες ζητούν να αρπάξουν και να κατασπαράξουν την ψυχή μας. Ας αντισταθούμε λοιπόν και ας αγωνιστούμε, ώστε όταν κλείσουμε τα μάτια μας στα ζωτικά να παραλάβουν την ψυχή μας οι πανφώτινοι άγγελοι στην αγκαλιά του Θεού. Να το ξαναπώ αδελφοί μου για άλλη μια φορά. Ας αντισταθούμε λοιπόν και ας αγωνιστούμε ώστε όταν κλείσουμε τα μάτια μας σε τούτον τον κόσμο να παραλάβουν την ψυχή μας οι πανφώτινοι άγγελοι στην αγκαλιά του Θεού. Καλό υπόλοιπο Αγίες μεγάλη Τεσσαρακοστής αγαπητοί μου αδελφοί, καλή πορεία προς την Αγία Ανάσταση του Κυρίου μας, καλή Κυριακή να έχουμε καλή δύναμη.